Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, θα είμαι σκληρός ως βουλευτής αντιπολιτεύσεως, αλλά μην ανησυχείτε, δεν θα είμαι και παπουτσής. Λοιπόν, και θέλω να ξεκινήσω την ομιλία μου με το εξής. Άκουγα πριν τον συνάδελφο, κύριο Τζίμα. Κύριε συνάδελφε, πραγματικά, και στο λέω μεγάλη ειλικρίνεια, πιστεύω ότι εσείς στη Νέα Δημοκρατία δεν συνειδητοποιήσετε ακριβώς συμβαίνει. Πρέπει να έχετε πάρα πολύ μεγάλο θράσος για να έρθετε στο κοινοβούλιο την ώρα που ο ελληνικός λαός χάνει τα εισοδήματά του και κατά ένα μείζον τμήμα ευθύνεται η κυβέρνησή σας, στην οποία μέχρι πριν λίγων μηνών ήσασταν και εσείς υπουργός, και να κάνετε ότι δεν καταλαβαίνετε πόσο φταίτε. Είναι εξοργιστικό. Και δίνω ένα παράδειγμα. Με συνάδελφο τη Νέα Δημοκρατία προηγουμένως, είχαμε μία αντιδικία, δεν θα αναφέρω το όνομά του, για τα κίνητρα που πρέπει να δώσουμε στην επαναπατρισμό κεφαλαίων. Και άρχισε ο κύριος συνάδελφος ο ερήτημος τις ηθικολογίες στην πολιτική. Εγώ που είμαι νόμιμος και ο άλλος που είναι παράνομος, του λέω συγγνώμη, δεν το έχει ψηφίσει ο κύριος Λαγοσκούφης. Άλλο λέει, εμείς το κάναμε για 2 μήνες, λέει, και το πήραμε πίσω. Λέει, για 2 μήνες το ψήφισες. Λοιπόν, αν δεν σταματήσουμε εδώ πέρα μέσα πριν με τις κουμπάρες, η αυτή η χώρα Θεού πρόσωπο δε άδει. Και στην πολιτική, κύριε Υπουργέ, γιατί ακούω όλα αυτά που συζητάνε, αν είναι δίκαιο το φορολογικό, αν είναι άδικο, όχι να πατάξουν τη φοροδιαφυγή. Ακούω την άλλη την απίστευτη ανοησία, και κυρίως διακίνητα στα κανάλια, αλλά τη λένε και μερικοί υπουργοί, ότι αν λέει είχαμε πατάξει τη φοροδιαφυγή που υπολογίζεται 45 δισεκατομμύρια κατέτος, δεν θα είχαμε σήμερα αυτό το τεράστιο οικονομικό πρόβλημα. Τι μας λέτε, σοβαρά? Αν είχατε πατάξει αυτά τα 35 δισεκατομμύρια, αν υποθέσουμε ότι υπάρχουν, ξέρετε τι θα είχατε κάνει και η πράσινη και η μπλε? Δεν θα είχαμε σήμερα 1.200.000 υπαλλήλους, κύριε Μητσοτάκη. Θα είχαμε 2,5 εκατομμύρια δημόσιους υπαλλήλους. Και θα ήμασταν ακριβώς στην ίδια θέση με άλλα νούμερα. Γιατί το πρόβλημα δεν είναι τα έσοδα του κράτους. Το πρόβλημα είναι η δομή του κράτους. Ότι εσείς οι δύο, τα δύο αυτά κόμματα, αντιμετωπίζατε την πατρίδα ως ένα λάφυρο πολέμου. Και για να διαιωνίζετε την εξουσία σας, διορίζατε, κάντε σπατάλες, τρώγατε λεφτά και φτάσαμε σήμερα εδώ. Άρα το πρόβλημα δεν είναι στα νούμερα. Το πρόβλημα είναι στην οτροπία και στη δομή. Και πάμε να δούμε τώρα. Αυτό το φορολογικό νομοσχέδιο που φέρνετε, θα είναι αποτελεσματικό? Γιατί εμένα αυτό με ενδιαφέρει πρωτίστως. Το αν θα είναι δίκαιο με ενδιαφέρει, δευτερευόντως στη φάση που είμαι. Το πρώτο με ενδιαφέρει αν θα είναι αποτελεσματικό. Δηλαδή αν θα λύνει το πρόβλημα που έχει η χώρα. Και το πρόβλημα που έχει η χώρα είναι να μαζέψει λεφτά για να γλιτώνουμε τη χρεοκοπία και να δώσουμε στους πολίτες μας τη δυνατότητα να ζουν καλύτερα. Σας απαντώ. Και εδώ θα είμαστε να το δούμε. Όχι μόνο δεν θα είναι αποτελεσματικό, όχι μόνο δεν θα μπορείς να μαζέψεις τα λεφτά, αλλά θα κάνετε τέτοια ζημιά στα δημόσια έσοδα που πολύ γρήγορα θα έρθετε να αλλάξετε αυτά που φαίνεται σήμερα και εδώ είμαστε για να το δούμε. Φέρω ένα παράδειγμα. Όταν βάλατε το φόρο πολυτελείας, ήμασταν εδώ στη Βουλή με τον Μάκη τον Βορύδη και σας λέγαμε, μη βάλετε στα ίδια αργυροσογοίας φόρο πολυτελείας, παραδείγματος χάρη, βάλτε από ένα ποσό και πάνω. Τίποτα εσείς. Χαμπάρι δεν πήρατε. Για κάντε μια βόλτα στα καταστήματα αργυροσογοία να δείτε. Έχετε αυξήσει τα έσοδά σας, νομίζετε, από τα καταστήματα αυτά, ή τα έχετε μειώσει? Και έχετε μειώσει τα έσοδα και πολλά από τα καταστήματα κινδυνεύουν να κλείσουν, και αν αρχίσει να κλείνει το ένα πίσω από τα άλλα, δεν έχει να συμβεί. Άρα όχι μόνο με τις ηθικολογίες δεν πετύχατε κάτι, αλλά κάνετε ζημιά στην οικονομία. Άλλο παράδειγμα. Παίρνω να δω με τα αυτοκίνητα τι γίνεται, γιατί θέλω να καταλάβω τι συμβαίνει σε πρακτικό επίπεδο. Παίρνω λοιπόν μια μεγάλη αντιπροσωπεία που πουλάει εξαιρετικά πολυτελή αυτοκίνητα. Και μου δίνει το εξής στοιχείο, κύριε Υπουργέ. Σημειώστε το, να σου το δώσω και μετά καταλάβετε πόση ζημιά κάνετε στην πατρίδα. Μου λέει λοιπόν ο έμπορος. Είχα κλείσει να πουλήσω, το έχω σημειώσει, για να μην κάνω λάθος μοντέλο, γιατί δεν τα ξέρω. Μία Ferrari 458. Μάλιστα. Καινούριο χωρίς το φόρο 330.000 ευρώ. Μαζί με τον φόρο που θα πλήρωνε ο πελάτης στο ελληνικό δημόσιο, 110.000 ευρώ ο φόρος, πήγαινε 440.000 ευρώ. Κλεισμένη παραγγελία. Βάζει στο φόρο πολυτελείας ο Μέγας Αχινίδης, παίρνει ο πελάτης την άλλη μέρα και λέει άκυρη παραγγελία. Μάλιστα, πήγε την πήρε τη Ferrari από το εξωτερικό. Ερώτηση. Έχασε το ελληνικό δημόσιο 110.000 ευρώ ή κέρδισε τα σύν 80 που εσείς υπολογίζετε να εισπράξετε? Έχασε 110.000 ευρώ. Αυτό που λέμε εμείς στην πιάτσα, κασέρι. Ήταν έτοιμη φέτα τα 110 χιλιαρικά και να μπουν στο ταμείο και λόγω του μεγάλου Σαχινίδη τα 110 χιλιάρικα τα πήρε η Ιταλία. Θερμά συγχαρητήρια. Γιατί σας το λέω αυτό? Γιατί σας το λέω αυτό? Για τους φόρου. Την πήρε τη Ferrari αυτή.
Ακούστε κύριε Μητσοτάκη, αυτός που έχει να δώσει τα λεφτά και να πάρει τη Φεράρι, να ξέρετε, σιγά μην παρακαλάει το ελληνικό δημόσιο για τα λεφτάκια του. Σιγά μην παρακαλάει το ελληνικό δημόσιο. Κάνετε μεγάλο λάθος, αν πιστεύετε. Και αυτό μην το καταλαβαίνουν και κάποιοι άλλοι συνάδελφοι εκεί. Όταν η χώρα χρειάζεται χρήμα, θα πρέπει στο τιμόνι να είναι άνθρωποι που έχουν βγάλει στη ζωή τους χρήματα. Γιατί αν δεν έχεις βγάλει στη ζωή σου χρήματα, δεν ξέρεις πώς έρχονται τα λεφτά. Και αυτό το νομοσχέδιο που έχετε φέρει, όχι μόνο δεν πρόκειται να μαζέψει χρήμα, θα διώξει χρήμα. Και όταν θα διώξει χρήμα και θα είμαστε σε 3 δισεκατομμύρια θέση, τότε να δείτε πώς όλες οι θυκολογίες θα πάνε περίπατο και θα αρχίσετε να εφαρμόζετε ένα προς ένα τα μέτρα που σας λέει ο λαϊκός ορθόδοξος συναγερμός. Και ένα τελευταίο παράδειγμα. Ποινικοποιείτε την κατοχή ακινήτου. Θερμά συγχαρητήρια. Εγώ λέω από αύριο, για να είμαστε πιο δίκαιοι, όσοι έχουν βίλες στην Εκάλη να παίρνουν και φυλακή. Να του τιμωρήσουμε. Φυλακή, ρε! Έχει βίλα στην Εκάλη, φυλακή! Δεν τρέπεσαι να έχει βίλα στην Ελλάδα. Νομίζετε. Ο Μάκης δεν έχει. Νομίζετε, κύριε Υπουργέ, ότι με αυτόν τον τρόπο θα μαζέψει λεφτά το ελληνικό δημόσιο. Ακούστε τι θα γίνει. Μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου σας, σε κανένα χρόνο το πολύ, θα έχει κάτσει τόσο πολύ αγορά ακινήτου και θα έχουν σπάσει τόσο πολύ οι τιμές, όπου θα έρθετε να φέρετε το καινούργιο φορολογικό νομοσχέδιο για να διορθώσει τα κακό σκήμενα αυτού, μόνο που τότε αυτοί που θα έχουν κρατήσει τα λεφτά τους στην Ελβετία, κύριε συνάδελφε, θα έρθουν και θα αγοράσουν τα ακίνητα κοψοχρονιά, γιατί τότε θα έχουν σπάσει οι τιμές. Αυτό θα γίνει πρακτικά. Όχι μόνο δηλαδή με την πολιτική σας δεν θα βλάψετε τα συμφέροντα των πλουσίων, το αντίθετο, θα ωφελήσετε πάρα πολύ τους πλουσίους. Γιατί οι μόνοι που θα μπορούσαν να ξεφύγουν από αυτά είναι οι φτωχοί και οι μεσαίοι. Όλοι οι υπόλοιποι, αυτοί που είναι ισχυροί, θα ξεφύγουν. Κοντολογίες για να κλείσω. Και ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, 10 δευτερόλεπτα. Αυτό το φορολογικό νομοσχέδιο είναι ικτρό γιατί καθιστά την Ελλάδα όχι πόλο έλξης επενδύσεων, αλλά καθιστά την Ελλάδα την χώρα που όλοι οι επενδυτές όλου του πλανήτου Γης δεν θα περνάνε ούτε με αεροπλάνο από τον εναέριο χώρο. Εάν καταφέρετε εσείς να φέρετε επενδύσεις στην Ελλάδα, εμένα γράψτε μου. Γεια σας. Ελπίζω να σας στείλει πολλά γράμματα ο κύριος Υπουργός.